Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Να δούμε λίγο αυτό το φοβερό πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής και αν μπορούμε να το δούμε κιόλας. Είναι μια αποκλειστική συνέντευξη μαρτυρία στον συνάδελφό μας, τον Γιάννη Σουλιώτη. Ο διακινητής λέει, μας είπε, βάψτε το παιδί. Είναι ουσιαστικά όλα όσα έγιναν στη νησίδα του Εύρου το 2022. Αυτή η υπόθεση που τη μάθαμε όλοι ως η μικρή Μαρία του Εύρου. Το κοριτσάκι το οποίο εμφάνιζαν σε διάφορες φωτογραφίες, στιγμιότυπα, να έχει χάσει τη ζωή του επάνω σε μια νησίδα και είχε γίνει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης φοδρότατης, μέχρι που κάποια στιγμή το Spiegel, που είχε βγάλει αρχικά το θέμα, άρχισε να ανακαλεί το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματά του. Έλεγε, παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Κάναμε την έρευνά μας, παραπλανηθήκαμε. Υποχρεώθηκε μάλιστα να αφαιρέσει και από την ιστοσελίδα του όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για το θέμα, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή ημερομηνία και να έχουμε αυτή την φοβερή μαρτυρία στο Γιάννη Σουλιώτη, μια σκηνοθετημένη, η μεγαλύτερη υπόθεση fake news ουσιαστικά που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Έχει στην Καθημερινή μια αποκλειστική μαρτυρία Σύρου πρόσφυγα, ο οποίος ήταν δίπλα στο περιστατικό. Είναι αυτό το περιστατικό, θυμόμαστε και τα πλάνα που τραβούσε μια μετανάστρια πλάνα με το κινητό της και έλεγε ότι εδώ είμαστε σε μια σε ελληνικό έδαφος κτλ. Και το παιδί το έχει δαγκώσει σκορπιός και έχει πεθάνει. Πες μας τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος. Όπως είπες και εσύ, είναι ένας Σύρος πρόσφυγας ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα των 38 και σύμφωνα με την δική του εκδοχή των πραγμάτων δεν υπάρχει νεκροπαιδί. Είπε ουσιαστικά ότι αυτή ήταν μια ιστορία την οποία σκηνοθέτησαν προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν ανεμπόδιστα την πορεία τους προς το ελληνικό έδαφος. Την ιστορία, το σενάριο, αν θέλεις, είπε ότι τους το υπέδειξε και τους το μετέφερε ο ίδιος ο διακινητής μέσω της Βαϊντά, μια νεαρή κοπέλα από την Συρία, η οποία ταξίδευε μαζί με την ομάδα των 38. Όπως μας εξήγησε, είχε μαζί της η Μπαϊντά ένα powerbank, ήταν η μόνη που είχε ενεργοποιημένο κινητό και ήταν εκείνη που έκανε τις επικοινωνίες με τον διακινητή και εκείνη λοιπόν που μετέφερε τις οδηγίες για το τι θα έπρεπε, πώς θα έπρεπε, ας πούμε, ουσιαστικά να σκηνοθετήσουν τον θάνατο ενός ανήλικου κοριτσιού. Τώρα, στο ερώτημα αν ο ίδιος ήταν κοντά στο σημείο που εκτυλίχθηκε, αν θέλεις, αυτή η ιστορία, είπε ότι ουσιαστικά η Μπαϊντά έφερε το μικρό κορίτσι δίπλα του, αυτός βρισκόταν, λέει, κάτω από ένα δέντρο, η Μπαϊντά έφερε το κορίτσι, το ξάπλωσε στο έδαφος, το έβαψε στα χέρια και τα πόδια και του έβαλε λίγο φαγητό δίπλα από το στόμα, ώστε να μοιάζει ότι έχει πεθάνει από δηλητηρίαση ως συνέπεια τσιμπήματος σκορπιού και το φωτογράφησε. Από εκεί και έπειτα έστειλε αυτή τη φωτογραφία σε κάποιον. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει σε ποιον έστειλε αυτή τη φωτογραφία. Είπε όμως ότι ήταν μεσημέρι όταν έγινε αυτό και ότι λίγες ώρες μετά, περίπου λέει 2 ώρες μετά, ήρθε η Μπαϊντά στην ομάδα και απευθυνόμενη προς τους υπόλοιπους συμπατριώτες είπε ότι σύντομα θα καταφέρουμε να φύγουμε. Αυτό όλο εκτυλίσσεται 8 ημέρες αφού η συγκεκριμένη ομάδα βρισκόταν πάνω στη νησίδα του Εύρου και περίμενε οδηγίες από τον διακινητή για να συνεχίσουν το δρομολόγιο τους προς την Ελλάδα. Έχει σημασία, νομίζω, για να καταλάβουμε ακριβώς και το γιατί μπήκαν σε αυτή τη λογική, ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν προσπαθήσει να περάσουν ξανά μια ομάδα 51 προσφύγων και μεταναστών προς από την τουρκική όχθη προς την Ελλάδα, αλλά όπως είπε, τους είχαν αποθήσει κάποιοι μαυροντημένοι κουκουλοφόροι. Ως εκ τούτου γύρισαν πίσω οι τουρκικές αρχές. Τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνοι 5 μέρες μετά επανήλθαν στην τουρκική όχθη του Εύρου προκειμένου να περάσουν απέναντι, βρέθηκαν στην νησίδα και προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποτύχαινε εκ νέου η προσπάθειά τους, φτιάξανε, όπως λέει ο ίδιος, αυτή την ιστορία προκειμένου να προκαλέσουν τα αντανακλαστικά των αρχών και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν το δρομολόγιο τους. Στο ερώτημα γιατί επελέγει το συγκεκριμένο κορίτσι, αυτό που μας είπε είναι ότι εξ όσων γνωρίζει, το βάρος του ρόλου ανέλαβε να σηκώσει η συγκεκριμένη οικογένεια γιατί ο πατέρας δεν είχε πληρώσει το ίδιο χρηματικό ποσό με τους υπολείπους διακινούμενους. Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, τους κάνανε μέρος μιας κακοστημένης παράστασης επειδή είχαν δώσει τα λιγότερα χρήματα.
Αφού λοιπόν έγινε αυτή η σκηνοθεσία σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του μάρτυρα, ξέπλυναν ας πούμε, το παιδί του, έκοψαν τα μαλλιά για να μην μοιάζει πια με το παιδί της φωτογραφίας και μάλιστα λέει ότι τις κάνανε και προσπαθούσαν να τις κάνουν έτσι μια μίνι εκπαίδευση προκειμένου να συνηθίσει στο ότι δεν τη λένε Μαρία αλλά Μάγια. Και πράγματι μετά από 2 ημέρες πήραν εντολή και πέρασαν στην ελληνική όχθη, εκεί όπου τους εντόπισαν ντρόνς της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό τους πήραν τα βαν. Ναι, ναι, ολοκλήρωση, συγγνώμη που σε διακόψα. Και τους πήγαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο φυλάκιο Εύρου, όπου εκεί παρέμεναν για 14 ημέρες λόγω και των μέτρων που εφαρμόζονταν για την καραντίνα, πριν μεταφερθούν στην δομή της Δράμας. Οι περισσότεροι, να πω εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ, από την ομάδα των 38 έχουν ήδη φύγει. Έφυγαν αρχές Σεπτέμβρη μόνοι τους από την δομή της Δράμας. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγαν παράνομα, παράτυπα στην Γερμανία. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν μείνει εδώ. Και να πούμε κλείνοντας ότι ουσιαστικά στην 1η Δεκέμβρη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει μια, και έχει πει την ίδια ιστορία ενόρκως πια στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και εδώ Γιάννη, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γι' αυτό και εμείς τότε παίρναμε τους συνοριοφύλακες, παίρναμε το Υπουργείο Μετανάστευσης, παίρναμε τους αρμοδίους για να ενημερωθούμε και μας έλεγαν όλοι ότι δεν υφίσταται το περιστατικό, δεν ξέρουμε πώς υπάρχει αυτή η είδηση. Είχε διακινηθεί ψευδώς και πήγε να στηθεί μια πλεκτάνη σε βάρος της χώρας μας από διακινητές και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ήθελαν να, όπως είπε και ο Γιάννης, να δυναμητήσουν το κλίμα μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και βέβαια να περάσουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Να βάλουμε στην κουβέντα μας Γιάννη Σουλιώτη και τον κύριο Χαρέλα, που είναι ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων, να θυμηθεί έτσι μαζί μας και να θυμηθούμε και εμείς λίγο τα γεγονότα. Γιατί τώρα αυτή η αποκάλυψη του Γιάννη Σουλιώτη είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Χαρέλα. Και απαντάει και στους συνδυασμούς που είχατε κι εσείς την περίοδο εκείνη για το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Σε όλους σας. Έτσι είναι. Κύριε Πιταρά, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Γιάννη του Σουλιώτη. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή της περισυλλογής των ανθρώπων αυτών όταν βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, γιατί είχε ακουστεί ότι θα υπάρχει νεκρό παιδί, οι μαρτυρίες των συναδέλφων μου ήταν ότι δύσκολα αυτή η μάνα να έχει νεκρό παιδί. Δηλαδή προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να δουν πραγματικά τι συνέβη και από την πρώτη στιγμή φάνηκε τουλάχιστον ότι υπάρχει μια σκοτεινή υπόθεση εδώ που έχουν παίξει ρόλο και άλλοι φορείς και άλλα πρόσωπα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από εμάς λοιπόν δεν υιοθετήθηκε αυτό. Δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό, αν θέλετε, στο οποίο βλέπουμε να ψεύδονται οι μετανάστες ή τα κυκλώματα προκειμένου να δημιουργήσουν μια ανθρωπιστική κατάσταση έτσι ώστε να λυπηθούμε, να τους μεταφέρουμε στις δομές αμέσως και όλο αυτό. Νομίζω ότι σιγά σιγά ξεδιπλώνεται αυτό το κουβάρι, αλλά να μας γίνει όμως ένα μάθημα για να μην πιστεύουμε οτιδήποτε από την πρώτη στιγμή στο οποίο επιχειρούν τα κυκλώματα να μας μεταφέρουν είτε μέσω της επικοινωνιακά είτε από μαρτυρίες τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης αυτά που είπε και ο κύριος Σουλιώτης, φαίνεται η δυσκολία πλέον να επιχειρείται η διέλευση από την Τουρκία προς την Ελλάδα από τη μεριά του Εύρου. Φαίνεται ξεκάθαρα, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν αρκετές φορές να μπουν στην Ελλάδα και πραγματικά οι συνοριακοί φύλακες, οι συνάδελφοί μου βρέθηκαν εκεί. Άρα λοιπόν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε? Μιλάμε για ένα νεκρό παιδί, μιλάμε για ό,τι ακριβώς χρειάζεται να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη. Βρίσκουμε και κάποιους συνεργάτες σε εισαγωγικά έτσι ώστε να μεταφέρουν την είδηση. Πάντα υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα όλα πάνε καλά. Ίσως να έχει και νόημα τώρα, συγκυριακά και μόνο ίσως, το γεγονός ότι η πολιτεία έχει πάρει την απόφαση να θωρακίσει πλήρως πια τον Εύρο με αυτόν τον περίφημο φράχτη. Αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει και ο κύριος Θοδωρικάκος μαζί με τους 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άκουσα, μάλιστα, διάβασα με ενδιαφέρον κάποια στοιχεία. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε. Για τις απόπειρες εισόδου στη χώρα μας, 260.000 παράνομοι μετανάστες επιχείρησαν το 2022 να μπουν στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών υπήρχαν 1.500 συλλήψεις διακινητών. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός είναι συγκρατημένος στα νούμερα αυτά. Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο το οποίο συνελήφθη από τους διακινητές. Κάθε μέρα έχουμε
Σχεδόν διψήφιο αριθμό διακινητών που συλλαμβάνεται σε όλη τη χώρα. Προχθές το τμήμα διαχείρισης, το εσωτερικό της χώρας, το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης Μαθίας, συνέλαβε διακινητή, ο οποίος διαφήμιζε τα χρήματα, το μεροκάματό του, αν το θέλετε, στο TikTok και οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε να δείξει πόσο εύκολα βγάζουν χρήματα οι διακινητές και να προσελκύσουν τα κυκλώματα αυτά νέα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας ο οποίος κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Και πραγματικά το 2022, έτσι και αλλιώς, το καλοκαίρι ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι αν συγκρίνουμε τον Μάρτιο του 2020 με αυτό που συνέβη στις Καστανιές, σχεδόν εξίσου σημαντικό και πολύ δύσκολο ήταν και το περασμένο καλοκαίρι που περάσαμε, από άποψη ότι δεχθήκαμε μια πολύ μεγάλη πίεση, όχι όμως σε ένα σημείο όπως το Μάρτιο του 2020 στις Καστανιές, αλλά σε όλο το Εύρος και το μήκος του ποταμού Εύρου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες και εσάς. Σουλιώτη, ευχαριστούμε θερμά. Γιάννη το Σουλιώτη, να είστε καλά και οι δύο. Τεράστιο το θέμα. Καλή συνέχεια. Και θα και συνέχεια. Θα και συνέχεια κυρίως, γιατί είχε και έντονες πολιτικές προεκτάσεις, να σου θυμίσω έτσι. Ακριβώς. Κόντρα τότε ανάμεσα στα κόμματα ήταν απίστευτη. Γιατί βιάστηκαν κάποιοι να το υιοθετήσουν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Έτσι γίνεται. Συνήθως την πατάς. Πέφτει σε λούμπες. Λοιπόν, πάμε.